9 ημέρες κλείνουν σήμερα από τον θάνατο του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού και η οικογένειά του τέλεσε το απόγευμα τρισάγιο στον τάφο του στο παλιό κημητρίο του Αγίου Νικολάου Λεμεσού. Από νωρίς, δεκάδες φίλοι και συναγωνιστές του Σπύρου Κυπριανού αλλά και απλοί πολίτες πέρασαν από τον τάφο του και εναπόθεσαν λίγα λουλούδια εις ένδειξη τιμής και αγάπης στον άνθρωπο, ο οποίος για 50 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε για τη σωτηρία της πατρίδας του. Γύρω στις 4 το απόγευμα, η σύζυγος του Μιμή Κυπριανού, συνοδευόμενη από τους γιους της Μάρκου και Αχιλέα και την ύφη της Μέρη, κατέφθασαν στο κημητήριο, όπου ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο τρισάγιο παρευρέθηκαν αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Κόμματος, πρώην υπουργοί, τοπικά στελέχη του Δίκο Λεμεσού και μέλη της φρουράς του.